εκτενή παρουσίαση του υπηρεσιακού έργου και δυστυχώς λίγη πολιτική. Που σαφώς η πολιτική σύγχυση πολιτική θα καθόριζε το στίγμα της περιφερειακής αρχής. Αυτή το επισημάνομαι όλη τη απουσιάζει. Δεν θα έπαιρνε ίσως και το λόγο αν δεν έπρεπε δύο-τρία πράγματα τα οποία αφορούν και τη Λίμνο. Το ένα αφορά τον αναδασμό, ο οποίος περίπου παρουσιάζει σαν κάτι που ξεκίνησε τώρα, που ποτέ δεν υπήρξε κτλ. Αγαπητοί συνάδελφοι, παλιότεροι θυμούνται ότι ήταν ο μοναδικός αναδασμός στο Βόρειο Αιγαίο, παρέμεινε και στη συνέχεια το ίδιο και δεν προχώρησε την προηγούμενη φορά, γιατί ακριβώς τα λεφτά που ήταν για αναδασμούς από το μέτρο του συγκεκριμένου μεταφέρθηκαν από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Ωστόσο τότε έγινε κάτι που δεν έχει γίνει τώρα και το επισημαίνω θετικά. Νομίζω ότι κάπου εκεί έγινε διακοπή. Επισημαίνω την αναγκαιότητα να προχωρήσουν άμεσα οι συγκροτήσεις των επιτροπών, γιατί θα υπάρχουν καθυστερήσεις στο έργο γενικά. Αυτό ας το δει η Περιφερειακή Αρχή. Επίσης, επισημαίνω το γεγονός ότι για 3,5-4 χρόνια δεν μπορέσαμε να βρούμε το έρημο το Στικάκι που αφορούσε τα φράγματα Αττικής και Κάσπακα, και ήρθε τώρα ο Δήμος. Ένας Δήμος αμφιλεγόμενος να λέει ότι βρήκε τις μελέτες και είναι έτοιμος να προχωρήσει από την ώρα που ανέλαβε την αρμοδιότητα. Αγαπητοί συνάδελφοι, προηγουμένως επισημάνθηκε από αρκετούς το θέμα των σεισμών. Προβλέπεται, όπως ξέρουμε πριν ακόμα το σεισμό της Τουρκίας, ότι από το ρήγμα της Ανατολίας θα ακολουθήσει κάποιος μεγάλος σεισμός που θα αφορά τα νησιά μας. Οι καθυστερήσεις που έχουν παρατηρηθεί μετά τους σεισμούς της Βρύσας και της Σάμου επιβάλλουν πρωτοβουλίες από την πλευρά της Περιφερειακής Αρχής, ώστε να αναθεωρηθούν οι διαδικασίες που ακολουθούνται μέχρι σήμερα. Είναι ένα μοντέλο που δεν προχώρησε και είναι ανάγκη να αναθεωρηθεί. Ας πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία, συνάδελφοι, να το κάνουμε. Και τέλος, να επισημάνω και κλείνω με αυτό, ότι όπως είπε η κυρία Νικολάρα, όταν είχαμε απορρίψει τότε το φράγμα Τσικνιά, μεταξύ των βασικών παραμέτρων ήταν το γεγονός ότι εδράζεται πάνω σε ρήγμα και αν συμβεί ομιγέννητο κάτι μεγάλο, τότε τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ μπερδεμένα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε.